Η δοκίσα της Νέας Ιωνίας, της Ορεστιάδας και των Χανίων βρίσκεται μπροστά σας. Υποκληθείτε. Από τις πολλές υποκλήσεις σήμερα θα πάθω και λουμπάγκο. Έλα πάμε να σε δω γιατί έχω και τένις αργότερα. Κορίτσια, ελάτε μία-μία. Έχουμε να δούμε την πρώτη πασαρέλα της εβδομάδας. Και μάλιστα τι πασαρέλα, πριγκιπική. Έκανε μπανάκι και έβαλε τη ρόμπα. Ναι, ναι, ο χαιρετισμός σου έλειπε. Βγάλε καλύτερο το χέρι από την τσέπη. Έτσι θα πας στο παλάτι. Θα σε κυνηγάει η Καμίλα. Ταιριάζεται χρωματικά εσύ δύο. Τι σε μένα το κάνεις αυτό, η τσαχπίνα. Και ταλ, με γούστας του. Ελίνα μου, Ελίνα μου. Πάρα πολύ ωραίο το κεφάλι γενικά, πλην του κόκκινου κραγιόν. Δεν το φοράμε στο Buckingham ούτε το πρωί, ούτε το απόγευμα, ούτε το βράδυ, ούτε ποτέ. Έχει διαλέξει ένα πάρα πολύ κόμψο φόρεμα. Έχει ωραίο μήκος, έχει ωραία πιέτα, έχει ωραίο χρώμα. Βεραμάν και σου πάει εξαιρετικά. Από πάνω έχει διαλέξει ένα εξίσου όμορφο παλτό, αλλά το χρώμα έρχεται σε απόλυτη κόντρα με το Veraman. Πράσινο και φούξια μαζί, υπερβολικό το color blocking για το παλάτι. Όσον αφορά τα παπούτσια, είναι ούλτρα βραδινά. Τα υπόλοιπα δεν τα είδαμε ποτέ. Έχουμε και δεύτερο γύρο. Πώς θα πάμε στο παλάτι, απροπόνητη. Αχ, Ελίνα μου, τι ωραία που περπατάς. Ψήνεσαι. Καλά θα ήταν να είχες διαλέξει και ρούχα ωραία όμως. Για πες μου, Ελίνα, πώς ήταν η εμπειρία της πασαρέλας. Μου άρεσε η πασαρέλα, μου άρεσε πάρα πολύ, το διασκέδασα. Ήταν σαν να το έχω ξανακάνει και 100.000 φορές. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα τι κόστησε αυτό το σύνολο της Ελίνας. Για το παλτό πλήρωσε 150 ευρώ, για το φόρεμα άλλα 150 και για τις γόβες 70. Συνολικά ξόδεψε 370 ευρώ και δεν της έμεινε ούτε σεντ αφού έχασε και η Έρμη 30 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.